ετοιμαστείτε για τέχνη. Καλωσορίζω τα μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά στο κανάλι μου. Είμαι ο Τάσος και καλεσμένοι έχουμε για άλλη μια φορά τη φίλη μας... Τη Θάλια. Τη Θάλια. Και η Θάλια ήρθε με μια μεγάλη, τρομερή απέτηση σήμερα. Ήρθε με την απέτηση να ζωγραφίσουμε κάτι ξεχωριστό, υπέροχο και παράλληλα τρομακτικό. Φυσικά. Αλλά από ό,τι φαντάζομαι δεν έχεις καμία ιδέα και τα περιμένεις πάλι όλα από το καπέλο της... Φαντάζεσαι ιδέας, σωστά, ναι. Γιατί αυτό το καπέλο της ιδέας, Θάλια, δεν έχει σώσει μόνο εσένα. Έχει σώσει γενιές και γενιές ζωγράφων. Αλήθεια. Δεν το ξέρεις, ε? Όχι. Τώρα το μάθες. Wow. Για να δούμε. Για φόρεσέ το. Τι ιδέα σου. Καλά. Φοβερή ιδέα. Για πες μας. Λοιπόν, θα ζωγραφίσουμε σήμερα μία μάγισσα. Εντάξει, όμως θα την κάνουμε χαριτωμένη όπως κάνουμε και όλα τα άλλα. Χαριτωμένη, αλλά και λίγο έτσι να έχει μια τσαχπινιά, μια έτσι, να είναι λίγο τρομακτική. Σατανική. Λίγο, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με το καπέλο. Ναι. Να πρόσεξε πως το κάνουμε. Και αφήνουμε αυτό το άνοιγμα από κάτω. Σαν υπτάμενος δίσκος. Ωραία. Ναι, ξέρω. Ναι. Και από πάνω πάλι κάνουμε το ίδιο, αλλά έτσι. Αυτό το τρόπο. Παράλληλα ακολουθούμε και κλείνουμε. Ωραία, σούπερ. Ωραία, βλέπεις σαν υπτάμενος δίσκος. Ναι, ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε το κεφάλι. Έτσι. Πρέπει να μας πιο πολύ τέτοιο. Τώρα έχει τέτοιο. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε φράτσα, λοιπόν. Εντάξει. Και τώρα... Πιάνε τώρα να κάνει τη φράτζα της. Έτσι. Ένα. Ένα. Δύο. Και αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα. Θα πάω να βοηθάω και το χαρίνω σε έτσι. Σωστά. Οπότε το αφήνω έτσι το δικό. Ωραία, λίγο, ωραία, ωραία. Πειράζει. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Τώρα πάμε να κάνουμε τα μάτια. Μεγάλα και προς τα κάτω έτσι εδώ. Έτσι. Έτσι. Να, μην βιάζει, ωραία. Και... Τα από κάτω είναι τα μάγουλα, γι' αυτό τα κάνουμε κάπου κοβόντες τα μάγουλα. Τα κάνουμε... Τη μυτούλα τώρα την κάνουμε μυτούλα ανάμεσα στα μάτια. Αυτά είναι μάγισσα με μικρή μύτη. Ναι, δεν θα είναι η άσχημη και θα είναι χαριτωμένη. Και το στόμα πάλι όσο πιο κοντεύουμε στα μάτια. Και από κάτω. Έτσι. Εντάξει. Και πάμε και κάνουμε και το άλλο το μάτι. Και στην έτσι που κάνουμε δυο μέτρα έτσι πλάκι να είναι δύο. Στα χωρίσουμε. Την άκρη της μύτης που πλάγια. Α, τώρα το μάτισα. Εντάξει, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε και κάνουμε το υπόλοιπο μάτι. Εδώ. Ναι. Ωραία. Και την άλλη πλευρά το ίδιο. Σκάνουμε το λίγο. Άλλο. Και... Και τώρα αυτό που μας έμεινε είναι αυτό το κονικό, η συνέχεια του καπέλου. Αυτό το έτσι. Αυτό το έτσι. Ναι. Πρόσεξε τώρα εδώ. Άλλο. Άλλο ένα έτσι εδώ προσεκτικά. Είναι το ζάρωμα που κάνει το καπέλο γιατί είναι μακριά. Και το συνεχίζω. Να κάνει τη μύτη.
Ωραία. Ωραία έγινε. Τέλεια. Τέλεια το καπέλο. Και πάνω μπορούμε να κάνουμε κανένα σχέδιο όπως φεγγάρι. Είναι η μάγισσα της νύχτας. Πάμε. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ένα αστεράκι. Ένα αστεράκι να ξέρω πώς μπορεί ο καθένας. Όχι, θα κάνω το αστεράκι. Ναι, το αστέρι είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, όπως μπορεί. Το κάνω λίγο έτσι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Και εγώ κάνω. Και ένα στρόλι. Έτσι. Τι. Ένα αστέρι που συνεχίζεται. Πολύ ωραία. Και στο τέλος μπορούμε να κάνουμε το μαλλί έτσι. Να συνεχίσουμε αυτές τις γραμμούλες. Θέλουμε εμείς. Άμπρα. Είδες που τα κατάφερες μια χαρά. Μην πιάσει. Και κάτω στο μαλλί φυσικά. Πολύ ωραία. Και νομίζω η μάγισσα μας είναι τέλεια. Η δικιά μου είναι λίγο τρομακτική. Ωραία. Α, πάμε για χρώμα. Ναι. Ελπίζουμε λοιπόν να σας άρεσε η μάγισσά μας. Βέβαια, ποιανού είναι η καλύτερη σήμερα? Μα θέλει και ερώτημα. Πάντα η δικιά μου ζωγραφιά, Τάσο, είναι καλύτερη. Δικιά σου, ε. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι δικιά μου. Βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι των παιδιών είναι οι καλύτερες ζωγραφιές. Αυτές που μας στέλνουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και φυσικά, παιδιά, δεν θα ξεχάσετε να μας στείλετε τις ζωγραφιές για να τις δούμε στη σελίδα μου στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Τσάω! Γεια σας! Εάν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε μια κοινοποίηση για να μας βοηθήσετε στη δουλειά που κάνουμε.